πρωί-πρωί και ο φακός του Κάλυμνος Νιούς βρίσκεται στο ύψωμα του Αγίου Χαραλάμπους, απέναντι από το Άργος, χωριό, πόθια στα πόδια μας. Να και το κάστρο, ψηλά. Τώρα γιατί ήρθε εδώ ο φακός του Κάλυμνος Νιούς? Γιατί υπάρχει μια ευχάριστη είδηση. Πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ μας είπε ότι τα συνεργεία δουλεύουν πυρετοδός για να στήσουν τη βάση όπου θα δεχτεί τη δεξαμενή. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Να σας ζητήσω να σταματήσετε μόνο για 2 δευτερόλεπτα. Αντώνη μου, τι κάνεις? Εδώ. Τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου. Εδώ θα στηθεί δεξαμενή. Εδώ θα στηθεί δεξαμενή. Και το τσιμεντάκι αυτό τι είναι? Μπετόν καθαριότητος. Είναι μπετόν καθαριότητος. Θα μπει μετά, θα σιδερωθεί, θα τελαρωθεί και να πέσει μετά 20 εκατοστά, όσο θα μας πούνε οι μηχανικοί του Δήμου, να μπει, να πέσει το τσιμέντο για να, καθίσει βάση. Α, άρα δηλαδή αυτή είναι η πρώτη φάση. Η πρώτη φάση. Μπετόν καθαριότητος. Μπετόν καθαριότητος μετά. Θα τελαρώσουμε, θα βάλουμε τα καλούπια γύρω-γύρω, θα σιδερώσουμε. Και μετά θα ρίξουμε το τσιμέντο. Θα περάσουν οι σωλήνε, κάποιε σωλήνε, ξέρω θα περάσουν καμία σωλήνα μέσα. Και θα πέσει το τσιμέντο. Τέλεια. Σε πόσο διάστημα, παιδιά, τελειώνετε? Εμείς τώρα σήμερα καλύψουμε το καθάριο τους. Αύριο σε 2 μέρες γίνεται το τσιμέντο. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή δουλειά να σας ευχηθώ. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα, μια και είναι τσικνοπέμπτη, να τσικνίζατε εκεί στη ΔΕΙΑΚ, να τα πίνατε, να τραγουδάγατε. Αλλά τι να κάνουμε όμως. Υπομονή, υπομονή. Και στέλνουμε και ένα μήνυμα εδώ στις ορεινές περιοχές της, του Αγίου Χαραλάμπου και της Παναγιάς, ότι να κάνουν λίγο υπομονή. Έτσι. Καλή δουλειά, παιδιά. Καλή δουλειά. Με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες. Να λοιπόν, τσικνοπέμπτη, αντί και εμείς να τσικνίσουμε, γυρνάμε και καταγράφουμε ευχάριστα ρεπορτάζ από τις πρώτες εργασίες για να κατασκευαστεί η βάση που θα μπει δεξαμενή. Αντί για μουσική, το ρεπορτάζ μας παίρνει ήχους από την μπετονιέρα που λειτουργεί. Αυτή η εικόνα με το χωριό, με την πόθια, αφιερώνεται στους Καλύμνιους όπου γης. Και ελπίζουμε ότι το καλοκαιράκι θα μπορούν όλα τα μέτρα αυτά να αρθούν, τα περιοριστικά, να αρθούν στην Κάλυμνο που τόσο πολύ έχουν νοσταλγήσει. Άκη Παναγιά μας εδώ, που φέτος πρέπει να πούμε ότι δεν θα γίνει το έθιμο του συγχώριου. Τι να κάνουμε, υπομονή.